Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Τι μου έφερε ο ταχυδρόμος. Πραγματικά πλέον γνωρίζω όλους τους ταχυδρόμους με τα ονόματά τους, τόσα θέματα που παραλαμβάνω και εγώ πια. Έχουμε σήμερα να μιλήσουμε για κινέζικα καταστήματα αλλά και για κάποια προϊόντα τα οποία μπορείτε να τα βρείτε στην Ελλάδα. Μάλλον θα έρθει και δεύτερο μέρος αυτού του βίντεο, γιατί τώρα είμαι στην Κρήτη και έχω και κάποια πράγματα στην Αθήνα αφήσει. Οπότε πάρτε ένα καφεδάκι, πάρτε φρουτάκια. Εγώ έχω κερασάκια και πεπονάκια και πάμε να ξεκινήσουμε. Ξεκινάω με το site Banggood, το οποίο κατά τη δική μου γνώμη έχει την καλύτερη ποιότητα στο οτιδήποτε παραγγείλεται από αυτό το κατάστημα. Το πρώτο πράγμα που μου στείλανε είναι αυτό εδώ το μεγάλο τράβαλο. Είναι λοιπόν κάπως έτσι και έχει χωρητικότητα 8 ml. Έχω ταξιδέψει πολλές φορές σε αεροπλάνο με αυτό εδώ το προϊόν και κανείς δεν μου είπε απολύτως τίποτα. Έχει το σπρέι του κανονικά και όπως μπορείτε να δείτε, το έχω ήδη χρησιμοποιήσει αρκετά το άρωμα που έχω βάλει μέσα και το γεμίζεται από αυτό. Τώρα, εγώ νόμιζα ότι θα έχω πρόβλημα όταν το γέμιζα. Παρ' όλα αυτά, δεν χάνεται καθόλου άρωμα ψεκάζοντας μέσα στο σπρέι ακριβώς. Οπότε είναι ένα προϊόν super. Δεν πρόκειται να σπάσει γιατί αυτό εδώ το γυάλινο προστατεύεται από το εξωτερικό το μπλε και το έχει και σε πολλά χρώματα. Πάμε σε μια παλέτα την οποία μόλις την είδα, την ερωτεύτηκα. Μιλάω για αυτήν εδώ, η οποία είναι από την εταιρεία eMagic. Και είναι η καλύτερη παλέτα για τα ταξίδια. Καταρχάς έχει τον καθρέφτη της. Έχει όλα τα χρώματα της σκιών που μπορείτε να χρειαστείτε. Λοιπόν, οι πιο ανοιχτόχρωμες αποχρώσεις, όπως αυτή εδώ, γράφουν εξαιρετικά. Οι πιο σκουρόχρωμες γράφουν εξαιρετικά. Οι μεσαίες αποχρώσεις με απογοητεύσανε λιγάκι. Γράφουν εμένα αλλά όχι και τόσο έντονα όσο δείχνουν. Και το καλύτερο είναι ότι ανοίγοντας αυτό εδώ το συρταράκι από κάτω, έχετε το ρού σας, το highlighter σας, το άλλο δεν θα μπορούσα να το πω bronzer ακριβώς, μιλάω για αυτό εδώ το συγκεκριμένο, αλλά ούτε και highlighter, είναι κάτι σαν ειριδίζον ρούς για μένα, οπότε είναι πάρα πολύ καλή η ιδέα τους, μου αρέσει τρομερά, την έχω χρησιμοποιήσει σε ταξίδια και μου γλίτωσε πάρα πολύ χώρο, δεν είναι καθόλου μεγάλη, είναι πολύ compact, πολύ καλή σταθερή συσκευασία και δεν το περίμενα, έχει αντέξει πολλούς χτύπους αυτή η παλέτα και το καλύτερο κατά τη γνώμη μου από το Banggood είναι, μισό λεπτό είναι βαρύ, όλο αυτό εδώ είναι μία διάφανη θήκη για τα βερνίκια σας. Χωράει 60 βερνίκια, 10 στην κάθε σειρά και το συναρμολογείτε εσείς. Είναι πάρα πολύ απλό να το συναρμολογήσετε και χωρέσαν όπως βλέπετε όλα μου τα μανώ και τα αξεσουάρ. Αν θέλετε να οργανώσετε λίγο τα μανώ σας, είναι απίστευτη και μπορείτε να τα οργανώσετε και με βάση το χρώμα. Εγώ απλά τα πέταξα εδώ μέσα γιατί δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Απίστευτη, πραγματικά απίστευτη θήκη. Τι πίνα είναι αυτή. Πάμε τώρα στο New Dress, το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία από το οτιδήποτε μπορεί να θελήσετε. Το πρώτο που παρήγγειλα και ειλικρινά δεν το μετάνιωσα καθόλου, το έχω ήδη χρησιμοποιήσει άπειρες φορές, είναι αυτό εδώ το νεσεσεράκι, το οποίο έχει δύο θέσεις. Η κάτω του θέση είναι τεράστια, πραγματικά χωράει όλα τα καλλιντικά σας, μα όλα, και η πάνω θήκη είναι εξαιρετική για να βάζετε μικροπράγματα, δειγματάκια κλπ. Έχει και έναν καθρέφτη εδώ, αλλά και τα πινέλα σας. Κάτι ακόμα που έχω λατρέψει από το New Dress είναι αυτές εδώ οι παντόφλες, οι οποίες είναι σε νούμερο 39 και νομίζω ότι είναι το μεγαλύτερο νούμερο που μπορείτε να βρείτε στο New Dress. Είναι απίστευτες και αυτό που μου αρέσει περισσότερο σε αυτές τις παντόφλες είναι ότι από κάτω δεν μπορείτε να δείτε πού σταματάει το κορδονάκι. Ξέρετε, αυτό εδώ το στρογγυλό που έχουν οι περισσότερες παντόφλες, το οποίο τις κάνει υπερβολικά ανθεκτικές. Έμεινα έκπληκτη από αυτές τις παντόφλες. Είναι σίγουρα από τις καλύτερες επιλογές που μπορείτε να κάνετε στο New Dress. Παρήγγειλα ένα αμάνικο μπλουζάκι, το οποίο είναι αυτό εδώ και έχει αυτήν εδώ την τζαχπινιά μπροστά και πίσω έχει αρκετά ανοιχτή πλάτη και πάει μέχρι κάτω-κάτω. Κάποιοι το θεωρούν crop top, παρ' όλα αυτά σε μένα καλύπτει την κυλίτσα μου, οπότε μπορώ να το θεωρήσω ένα κανονικό αμάνικο μπλουζάκι. Πάρα πολύ καλή η ποιότητά του, ανάλαφρο, δεν σε ζεσταίνει καθόλου σαν ύφασμα, ειδικά τώρα το καλοκαίρι και είναι και μαύρο, οπότε αυτό είναι κάτι πάρα πολύ θετικό για μένα. Σούπερ σούπερ επιλογή. Διάλεξα αυτό το μπλουζοφόρεμα, το οποίο τελικά δεν μου αρέσει καθόλου γιατί δείχνει το λαιμό μου πολύ, σαν να είναι πνιγμένο τον δείχνει το λαιμό μου. Είναι το συγκεκριμένο, από κάτω θα σας έχω links όπου μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες. Το άνοιγμα του είναι αρκετά καλό, δηλαδή μου κάνει άνετα
στην πλάτη μου, στη μέση μου, το οπουδήποτε. Είναι δηλαδή αρκετά μεγάλο και έχει και πολλά μεγέθη αν δεν κάνω λάθος. Επειδή έχω πολύ μακριά πόδια, το συγκεκριμένο καλύπτει γύρω στο 1 δέκατο των ποδιών μου, οπότε δεν είναι ακριβώς μπλούζα, αλλά δεν είναι ακριβώς και φόρεμα για μένα. Κλασικά τα προβλήματα με τα ασιατικά sites, παρόλα αυτά είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο εάν είστε πιο μικροκαμωμένοι κατά τη δική μου τη γνώμη, γιατί εμένα αυτή εδώ η επιφάνεια δεν είναι αρκετή για να αισθανθώ έτσι ότι έχω ελευθερία στην περιοχή του λαιμού. Επίσης το New Dress μου έστειλε ένα φόρεμα το οποίο είναι με κορδόνια πίσω στην πλάτη. Θα σας έχω τη φωτογραφία να το δείτε. Πραγματικά δεν ξέρω που έχει πάει, νομίζω ότι το έχω στην Αθήνα. Ήταν ένα ρούχο το οποίο δεν με άφησε ούτε πολύ εντυπωσιασμένα, αλλά ούτε και απογοητευμένα. Είναι ένα απλό καθημερινό ρούχο για μένα και κατά τη δική μου τη γνώμη είναι πιο πολύ ρούχο παραλίας. Πάμε τώρα στο Romwe, το οποίο πραγματικά έχει τα ποιοτικότερα ρούχα από όλα τα κινέζικα καταστήματα που μπορείτε να βρείτε. Το πρώτο λοιπόν που μου στείλανε είναι αυτό το εκπληκτικό φόρεμα, το οποίο κάνει ένα απίστευτο, απίστευτο μπούστο και μου κάνει σαν φόρεμα. Το οποίο μου κάνει για φόρεμα είναι λίγο κοντό, αλλά περνιέται για φόρεμα για μένα. Είναι εξαιρετικό, το μπούστο του είναι απίστευτο, δηλαδή άμα έχετε στήθος, πραγματικά παραγγείλετε αυτό το ρούχο και θα με θυμηθείτε. Και το επόμενο είναι το trend της σεζόν, είναι ένα κιμονό. Πώς μπορούσα λοιπόν εγώ να μην παραγγείλω ένα κιμονό? Εντάξει. Κλασικά, μαύρη-μαύρη λέει η Κωνσταντίνα. Έχει λοιπόν αυτά εδώ τα κρόσια στα μανίκια του, τα οποία είναι περίπου στο μισό του χεριού και από κάτω έχει τα κροσάκια του. Μία μακριμάνικη μπλούζα με δαντέλα, την οποία την έχω και αυτή στην Αθήνα και αυτή θα σας τη δείξω λοιπόν σε φωτογραφία, η οποία μου έκανε μια χαρά, είναι η τελειότερη καθημερινή μπλούζα, απλά επειδή είναι καλοκαίρι δεν θα τη βάλω τώρα, θα τη βάλω όμως σίγουρα το φθινόπωρο και είναι και επίσης πολύ εντυπωσιακή αλλά και καθημερινή παράλληλα, αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Πάμε τώρα στο Sheinside, όπου μου στείλανε την πιο απίστευτη μπλούζα, αλλά δεν μου κάνει. Είναι αυτή εδώ που είναι όλη δαντέλα. Υπήρχε και ένα απλό αμάνικο μπλουζάκι που ερχόταν από μέσα για να μην φαίνεται το σουτιέν, η κυλίτσα σας, το οτιδήποτε. Είναι πραγματικά εξαιρετική μπλούζα και αν είστε λίγο πιο μικροκαμωμένοι από μένα και παρακάτω, σίγουρα πρέπει να παραγγείλετε αυτό το ρούχο. Είναι απίστευτο, είναι εξαιρετικό. Κλασικά δεν μου κάνει στην πλάτη, μου κάνει στα μανίκια, μου κάνει οπουδήποτε αλλού. Δεν μου κάνει στην πλάτη δυστυχώς, οπότε θα το χαρεί μια φίλη μου αυτό το ρούχο. Το έχω τόσες μέρες και το κοιτάω και λέω κρίμα που δεν μπορώ να το βάλω. Εάν θέλετε σεξουλιάρικα, έτσι τσαχπινό, γαργαλιάρικα μαγιό, πρέπει σίγουρα να πάτε στο Sheinside και προλαβαίνετε γιατί στέλνει σε 3 εβδομάδες τα ρούχα. Οπότε πήρα αυτό εδώ το μαγιό, αυτό εδώ είναι το από κάτω του, το οποίο είναι super, είναι σαν Brazilian. Δεν είναι κανονικό, αλλά δεν είναι και Brazilian ακριβώς, είναι κάπου ενδιάμεσα. Απίστευτο, απίστευτο το από κάτω του. Το από πάνω του είναι ένα απλό τριγωνάκι και κάνει αυτό έτσι το σχεδιάκι από κάτω για να ταιριάζει και με το κάτω μέρος του και εντάξει, το καλύτερο μαγιό που έχω δει στην ζωή μου έχει ένα πολύ απλό κάτω μέρος το οποίο ούτε καν το έχω φορέσει. Είναι αυτό εδώ, πρέπει να δέσετε τα κορδονάκια του. Είναι πάρα πολύ απλό το κάτω μέρος του και μου κάνει κανονικότατα. Αλλά το από πάνω του, εντάξει, εντάξει, είναι αυτό εδώ, είναι απίστευτο, έχει και εδώ 3 κορδονάκια και το δένεται κανονικά όμως με φιωγκάκι πίσω και απλά κάνει το στήθος να δείχνει εντυπωσιακότατο. Όσες έχετε μικρό στήθος πρέπει σίγουρα να παραγγείλετε αυτό το μαγιό γιατί θα σας το ανορθώσει και θα σας το κάνει να δείχνει μεγαλύτερο. Εγώ το λάτρεψα, όπως και το αγόρι μου, όταν το έβαλα στην παραλία, όπως και πάρα πολλοί άλλοι. Είναι super, super μαγιό, κάνει το στήθος να δείχνει απλά εντυπωσιακό. Πάμε σε μερικά κοσμήματα από το CN Direct, αλλά και κάποια άλλα πραγματάκια. Το πρώτο είναι αυτό εδώ, το οποίο υποτίθεται είναι για τον αστράγαλο, πάντως εμένα ίσα ίσα που χωράει στον καρπό μου και στον αστράγαλο μου δεν χωράει σίγουρα γιατί έχω έτσι πιο χοντρούς, αστραγάλους, κάπως έτσι. Είναι πολύ όμορφο για βραχιολάκι παρόλα αυτά και θα το φτιάξω για να μου κάνει έστω στο χέρι μου. Το επόμενο είναι αυτό εδώ το κολλιέ, το οποίο δεν έχει τύχει να το βάλω ποτέ, δεν ξέρω γιατί. Είναι πανέμορφο παρόλα αυτά, είναι χρυσό και έχει εδώ στην άκρη το ένα λουλουδάκι. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό και δείχνει κάπως έτσι. Δεν έχει τύχει ποτέ να το φορέσω, ας το φορέσω τώρα. Το επόμενο είναι αυτό εδώ και θα μου πείτε τι είναι αυτό.
είναι για να βάζετε μέσα τα σουτιέν σας στο πλυντήριο ρούχων και να τα πλένετε. Αυτό το έχω δει εδώ και πολύ καιρό σε πολλά ξένα YouTube videos που το χρησιμοποιούν και ήθελα κι εγώ ένα τόσο πολύ, οπότε όταν το είδα ήθελα να το πάρω. Έχει κανονικά το φερμουάρ, του βάζετε μέσα τα σουτιέν σας, τα ισόρουχά σας για να μην πλέκονται με τα άλλα ρούχα σας και το κλείνετε και είναι ασφαλέστατο για το πλυντήριο, το βάζετε και πλένονται τα πράγματά σας. Το επόμενο είναι αυτό εδώ, είναι ένα σετ με πινέλα, κάτι που ήθελα πάρα πολύ καιρό. Είναι τα πινέλα της Real Techniques για τα μάτια. Είναι από μίμηση, εντάξει, παρόλα αυτά είναι εξαιρετικά. Μια χαρά, τα έχω ήδη χρησιμοποιήσει, τα έχω ήδη πλύνει άπειρες φορές. Base Shadow Brush είναι αυτό εδώ, το οποίο δεν το χρησιμοποιώ για βάση στα μάτια μου, το χρησιμοποιώ για blending. Κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στο blending και πραγματικά δεν ξέρω γιατί το έχουν ονομάσει Base Shadow Brush. Αυτό εδώ δεν θα έλεγα ότι είναι τόσο κατάλληλο για eyeliner, γιατί είναι πάρα πολύ έτσι χοντρό. Αυτό εδώ είναι εξαιρετικό για υδρό eyeliner και αυτό εδώ είναι πάρα πολύ καλό για να κάνετε μικρές λεπτομέρειες στα μάτια. Πήρα αυτό εδώ, το οποίο είναι θικούλες για να βάζετε μέσα εργαλεία για τα νύχια σας, όπως είναι χαντρούλες, όπως είναι αυτοκολλητάκια, διάφορα πραγματάκια. Έχουν αρρύθμιση από το 1 μέχρι το 8, αλλά τι μπορείτε να κάνετε με αυτό. Μπορείτε κάθε ένα που ανοίγετε να βάζετε μέσα και από ένα κολλιά, από ένα δαχτυλίδι, από ένα βραχιόλι, το οτιδήποτε και έτσι, παίρνοντάς το όλο αυτό, το έχετε όλα αποθηκευμένα και δεν μπλέκονται και το πετάτε στη βαλίτσα σας και φεύγετε για τις διακοπές σας. Είναι απίστευτο για αυτή τη χρήση. Μόλις το είδα το σκέφτηκα κατευθείαν και πραγματικά έχει βοηθήσει αρκετά. Σούπερ. Αλλά και για τα νύχια φαντάζομαι ότι θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Έπειτα πήρα μία ράσπα. Ήθελα πάρα πολύ καιρό μία καλή ξύλινη ράσπα και αυτή είναι εξαιρετική, δηλαδή την έχω χρησιμοποιήσει και έμεινα πολύ ευχαριστημένη. Είναι τεράστια, δεν χάνετε λοιπόν χρόνο να τρίβετε την κάθε περιοχή ξεχωριστά. Πραγματικά τις παίρνει όλες μαζί, όλες βάρνα. Είναι πάρα πολύ καλή και ήταν φοβερά οικονομική, γιατί κάτι τέτοια προϊόντα τα βρίσκεται πολύ ακριβά στην ελληνική αγορά. Και ένα ακόμα ακριβικό προϊόν, κάτι που ήθελα πάρα πολύ καιρό, είναι μία θήκη η οποία χωράει 1, 2, 3, 4, 5, 6 επί 4, 24 κραγιόν. Είναι λοιπόν αυτή εδώ και απλά τη λατρεύω. Δεν έχω βάλει ακόμα τα κραγιόν μου μέσα γιατί κάνω αναδιαρρύθμιση στη συλλογή καλλιντικών μου. Τώρα θα φύγω και στην Αθήνα, θα είμαι για ένα μήνα, οπότε θα αργήσω να το ευχαριστηθώ αυτό το προϊόν. Παρ' όλα αυτά είμαι τόσο ενθουσιασμένη που έχω και εγώ επιτέλους ένα τέτοιο πράγμα. Πάμε τώρα στο Born Pretty Store, από το οποίο μπορείτε να έχετε 10% έκπτωση. Μου δώσαν έναν κωδικό αποκλειστικά για εσάς και θα τον βρείτε κάτω στην περιγραφή. Οπότε μου στείλανε ένα μικροφωνάκι, είναι για τον υπολογιστή, το οποίο όμως πραγματικά δεν κάνει κάποια ξεχωριστή δουλειά, οπότε δεν θα σας το πρότεινα να το αγοράσετε. Ένα πινέλο από την εταιρεία Megaga, έχω χρησιμοποιήσει και παλαιότερα πινέλα αυτής της εταιρείας και μου έχουν κρατήσει 1-1,5 χρόνο τώρα, είναι εξαιρετικά. Είναι αυτό εδώ, το οποίο το έχω πάρει για να χρησιμοποιώ υγρό eyeliner, το πινελάκι είναι το Y9-5, σούπερ τα πινέλα αυτής της εταιρείας. Κάτι που ακόμα δεν έχω ανοίξει είναι αυτό εδώ, το οποίο έρχεται σε πάρα πολλά χρώματα. Είναι στην ουσία μία λίμα για τα νύχια σας και από πίσω έχει ένα εργαλείο, από ό,τι κατάλαβα καλά, είναι για να σπρώγνετε τα πετσάκια, είναι αυτό εδώ. Και έχει και το προστατευτικό του. Έπειτα έχουμε κάποια nail art, είναι λοιπόν αυτά εδώ, τα οποία είναι πάρα πολύ χαρούμενα και έτσι είναι πολύ διασκεδαστικά στο να τα χρησιμοποιείς. Τα πήρα δώρο για μια φίλη μου, η οποία μου είπε ότι για να τα χρησιμοποιήσεις αυτά πρέπει να έχεις κοπίδι και να τα βάζεις και μετά να τα ξανακόβεις και να τα βάζεις άλλο νύχι εάν θέλεις. Οπότε εγώ δεν τα έχω αυτά, αλλά φαντάζομαι ότι εκείνη αφού έχει το κοπίδι θα τα ευχαριστηθεί πάρα πολύ. Και τέλος από το Born Pretty Store έχουμε αυτό το εκπληκτικό φόρεμα, το οποίο έχει ένα αβυσαλαίο τέλειο ντεκολτέ και πάει. Δεν είναι πάρα πολύ μακρύ, αλλά εμένα μου κάνει για λίγο πιο πάνω από το γόνατο. Είναι super sexy, super καλοκαιρινό, αέρινο. Έχει εδώ μπροστά στο μπούστο λεπτομέρειες με λουλουδάκια. Η επόμενη εταιρεία είναι η εταιρεία Zirlik, η οποία έχει και σελίδα στο Facebook και είχαν την καλοσύνη να μου στείλουν τον κατάλογο με τα προϊόντα τους και τις πληροφορίες για την εταιρεία. Οπότε το πρώτο προϊόν είναι το Soothing Moisturizing Cream, είναι με καλέντουλα και είναι αυτό εδώ. Και υπόσχεται ότι είναι κατά στις κοκκινίλες. Το έχω δοκιμάσει μια-δυο φορές και κάνει αρκετά καλή δουλειά. Αλλά θέλω λίγο παραπάνω χρόνο με το συγκεκριμένο για να σας πω πλήρη άποψη. Τα επόμενα δύο προϊόντα έρχονται σε αυτές εδώ τις χάρτινες συσκευασίες. Το ένα είναι το Restorative Treatment Serum. Είναι λοιπόν αυτό εδώ.
και ανοίγοντας μέσα το προϊόν, πραγματικά τρελάθηκα. Είναι τόσο μικρή, τόσο πολυτελής η συσκευασία αυτή. Είναι φυσικά με αντλία γιατί είναι το serum. Και το επόμενο είναι το Calming Mist, το οποίο είναι και αυτό με καλέντουλα και υπόσχεται ότι είναι κατά στις κοκκινίλες. Και τα τρία λοιπόν αυτά προϊόντα, το οποίο είναι σε αντίστοιχη συσκευασία, μόνο που έχει και το spray του. Πραγματικά ξετρελαμένη με τις συσκευασίες από Zyrlik. Ανυπομονώ λοιπόν να δω και τη δράση των προϊόντων τους. Και επίσης 4 δειγματάκια από το κάθε προϊόν. Το πρώτο είναι το Foaming Cleanser. Είναι λοιπόν το συγκεκριμένο. Και εκτιμώ ότι μου στείλανε 4 δειγματάκια γιατί εγώ τα χρησιμοποιώ σε ρί και έχω έτσι μια πιο ολοκληρωμένη άποψη για ένα προϊόν. Και το επόμενο είναι η Day Care Lotion. Είναι αυτό εδώ. Πάμε τώρα στην εταιρεία Folten, η οποία μου έστειλε επιτέλους θα δοκιμάσω αυτό το προϊόν λοιπόν, την θεραπεία για τις βλεφαρίδες και για τα φρύδια. Τι κάνετε στην ουσία, πρωί βράδυ το βάζετε στις βλεφαρίδες και στα φρύδια σας και στις πάνω και στις κάτω βλεφαρίδες. Είναι λοιπόν ένα απλό βουρτσάκι, είναι τελείως διαφανές σαν προϊόν. Οπότε για τα φρύδια όσες έχετε πρόβλημα κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Εγώ τα είχα βγάλει τρομερά σε εκνευριστικό βαθμό και αυτό το προϊόν με βοήθησε πολύ. Το επόμενο είναι ένα δειγματάκι από το conditioner, το οποίο είναι με jojoba oil, με aloe vera και βιταμίνη ε. Είναι το συγκεκριμένο λοιπόν. Είναι ένα απλό δειγματάκι, οπότε στην ουσία για μένα θα μου φτάσει 1-2 φορές περίπου. Όταν το χρησιμοποιήσω θα το δείτε σίγουρα σε empties. Πάμε τώρα στην εταιρεία Castalia, η οποία μου έστειλε αυτήν εδώ την υπέροχη σακουλίτσα και ετοιμαστείτε γιατί έρχεται και ένα giveaway με την εταιρεία Castalia. Το πρώτο λοιπόν που μου στείλανε είναι αυτό εδώ το προϊόν, είναι το Body Milk και είναι για ευαίσθητο δέρμα, κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο έρχεται σε αντιστοιχεία με αυτό εδώ το gel για το σώμα, για να καθαρίζετε το σώμα σας. Είναι επίσης για ευαίσθητο δέρμα από τη σειρά Sensial και το συγκεκριμένο μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και σαν καθαριστικό προσώπου, οπότε ορίστε ένα πολύ χρηστικό προϊόν. Το επόμενο και είμαι πολύ ενθουσιασμένη για αυτό το προϊόν, το έχω ήδη χρησιμοποιήσει κάποιες φορές αλλά δεν σας λέω ακόμα την άποψή μου. Είναι από τη σειρά Helioderm και είναι το SPF 50, το αντιλιακό για το σώμα. Και το επόμενο προϊόν, το οποίο είναι σε δοκιμή πολύ εντατικά αυτές τις μέρες αλλά προς το απόγευμα, είναι πάλι από τη σειρά Helioderm το γαλάκτωμα για το πρόσωπο με SPF 20. Εγώ φοράω SPF 20 μόνο το απόγευμα, οπότε δυστυχώς μόνο τότε μπορώ να το βάλω. Είναι πάρα πολύ έτσι λεπτόρευστο όπως μπορείτε να δείτε, οπότε πρέπει να το απλώσετε πάρα πολύ γρήγορα, αλλά το καλό με τα πολύ λεπτόρευστα προϊόντα είναι ότι απορροφώνται μέσα από το δέρμα, δεν αφήνει καμία αντιαισθητική λιπαρότητα και καμία σπρίλα πάνω στο πρόσωπο, σούπερ σημαντικό. Πάμε τώρα στην εταιρεία La Roux Hair Cosmetics, είναι αυτή εδώ η καρτούλα. Μου έστειλαν λοιπόν όλες αυτές τις σημειώσεις για τα προϊόντα, οπότε έχω εδώ το σκονάκι μου. Πάμε στο 100% άγνο και βιολογικό οργανικό έλαιο Argan από την Victoria NK. Είναι λοιπόν αυτή εδώ η μόβ συσκευασία του. Και ξέρετε πόση αγάπη έχω εγώ στο μοβ χρώμα. Και το έλαιο είναι κάπως έτσι μέσα. Έχει και λεβάντα. Wow, πραγματικά. Δηλαδή δεν έχω ξαναδεί τέτοιο χρώμα. Και για να δούμε τη μυρωδιά του. Έχει μια ευχάριστη μυρωδιά και το ότι είναι βιολογικό και οργανικό είναι κάτι super. 50 ml και μπορείτε επίσης να το χρησιμοποιήσετε σε πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Πολύ χρηστικό λοιπόν προϊόν. Και πάμε σε κάτι το οποίο δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Είναι άργυλος για τα μαλλιά. Ναι, άργυλος για τα μαλλιά. Είναι το Hair and Skin Clay Mask. Είναι από την εταιρεία Victoria NK και είναι το συγκεκριμένο. Και πραγματικά δεν έχω δοκιμάσει ποτέ άργυλο για τα μαλλιά μου, οπότε είμαι τόσο ενθουσιασμένη για αυτό το προϊόν, έχω πραγματικά περιέργεια να δω τι δουλειά κάνει. Το επόμενο είναι το Hydrating Oil από τη σειρά Macadamia της εταιρείας Cativa και ήθελα πολύ καιρό να δοκιμάσω Macadamia Oil, το οποίο είναι αυτό εδώ. Έρχεται σε μια απλή συσκευασία με το καπάκι του και θα το δοκιμάσω άμεσα για να σας πω τη γνώμη μου. Το επόμενο είναι αυτό εδώ το απολεπιστικό γαντάκι, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ και στην κυταρίτιδα όπως γράφουν οι πληροφορίες μου. Είναι από την εταιρεία Victoria NK και έχει και το κορδονάκι του εδώ για να μπορείτε να το κρεμάτε από το μπάνιο και είναι πραγματικά μεγάλο, οπότε καλύπτει πολύ επιφάνεια. Δεν θα σας πάρει λοιπόν πολύ ώρα να κάνετε απολέπιση με αυτό. Έπειτα έχω να σας δείξω αυτά εδώ τα hair rings, τα οποία είναι στην ουσία λαστιχάκια για τα μαλλιά και υπόσχονται ότι έχουν δυνατό κράτημα, αλλά παρόλα αυτά εμποδίζουν το κεφάλι σας από το να παθαίνει πόνο κεφάλους. Είναι πολύ καλά για αθλητισμό και έχει 6 αυτό εδώ το πακετάκι. Είναι λοιπόν αυτά εδώ.
Και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη γιατί τα έχω δει στο YouTube, στο ξένο YouTube και ζήλευα κι εγώ, οπότε επιτέλους τα έχω. Είναι λοιπόν αυτά εδώ και έχουν πολύ πλάκα. Το επόμενο είναι αυτό εδώ το προϊόν, το οποίο λέγεται Curls in a Bottle. Στην ουσία λοιπόν είναι μια κρεμούλα για τα μαλλιά, έχει λοιπόν την αντλία της και έχει μια απίστευτη φρουτώδη μυρωδιά, μακάρι να μπορούσατε να τη μυρίσετε μέσω της κάμερας. Πραγματικά εξαιρετική, εξαιρετική μυρωδιά και υπόσχεται ότι αναδιαμορφώνει τις μπούκλες, οπότε όσες έχετε σπαστά μπούκλες μαλλιά είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει αυτό το προϊόν, μυρίζει πραγματικά απίστευτα. Το χρησιμοποιείτε πριν το πιστολάκι και υπόσχεται πλούσιες μπούκλες. Και τελευταίο, αλλά το καλύτερο από όλα κατά τη γνώμη μου, είναι το Tangle Mouse. Έρχεται σε αυτήν εδώ τη συσκευασία και είναι η επόμενη γενιά του Tangle Teaser. Είναι λοιπόν σε αυτήν εδώ τη συσκευασία και είναι σαν ποντίκι υπολογιστή και έχει αυτά εδώ τα δοντάκια. Υπόσχεται ότι είναι πολύ καλύτερο από το Tangle Teaser, τα δοντάκια του είναι πραγματικά πάρα πολύ δυνατά και ανυπομονώ να το δοκιμάσω γιατί έχω μείνει τρομερά ευχαριστημένη από το Tangle Teaser και ο κύριος Μπούλακας μου είπε ότι αυτό είναι ακόμα καλύτερο από το Tangle Teaser. Πόσο καλύτερο λοιπόν πια μπορεί να γίνει η εξέλιξη ενός προϊόντος, ανυπομονώ να το δοκιμάσω. Αυτά ήταν λοιπόν όλα τα πραγματάκια που μου έστειλε ο ταχυδρόμος. Ελπίζω να μην σας κούρασε αυτό το βιντεάκι. Πατήστε μου αρέσει, γράψτε μου από κάτω τι σας έκανε περισσότερο εντύπωση από αυτά τα προϊόντα και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο μου βίντεο. Φιλιά πολλά!